Εδώ είναι η ποδηλατοπορία που θα γίνει στην Αθήνα. Εγώ είμαι ο κάμερα. Θα γίνει ποδηλατοπορία εδώ στην Αθήνα και θα συμμετέχω και εγώ. Έχω το μπλουζάκι, πήρα ένα μπλουζάκι εδώ. Που λέει... Τώρα που λέει... Λέει το ποδήλατο. Τουλάχιστον ένα... Θέλω και εγώ ένα μπλουζάκι. Οικογένεια. Εγώ θέλω μπλουζάκι. Και... Θέλω και εγώ μπλουζάκι. Πού δεν βρήκες? Εκεί. Εκεί στο κέντρο πουλάνε τα μπλουζάκια για την, για την ποδηλατοπορία πορεία αυτή. Έρχεται ο κόσμος στο πεδίο του Άρεως, είμαστε τώρα, και θα μαζευτεί ο κόσμος εδώ και θα πάμε για την ποδηλατοπορία αυτή γύρω γύρω από την Αθήνα. Και νομίζω, δεν ξέρω καλά, ότι ο απότερος σκοπός είναι πίσω με τους δεν ξέρω, υπουργούς, δήμαρχο, για να τους επηρεάσουμε να κάνουν ποδήλατο δρόμο στην Αθήνα, για να μπορεί το ποδήλατο να είναι πιο εμφανής, να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί ποδήλατο για να πάει στη δουλειά του, για να κινείται γενικώς στην Αθήνα. Εδώ είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος. Γι' αυτό θα γίνει μια προσπάθεια αυτή και είμαστε εδώ εμείς σήμερα για να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή την όλη προσπάθεια. Εδώ πουλάνε τα μπλουζάκια για τις ποδηλατοπορίες. Βλέπετε πολλά ποδήλατα εδώ. Εγώ πήρα μια κόκκινη μπλούζα σαν αυτή του παιδιού και εδώ είναι η κυρία με τα... που έχει και τα σημεία τα αυτά που μπορούμε να βάλουμε και στο ποδήλατο. Εδώ είχα πάρει και εγώ ένα μπλουζάκι που λέει ένας ποδηλάτης. Φίλε, εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εδώ είναι ο κόσμος που είναι για να κάνει την ποδηλατοπορία και βλέπουμε όλοι, θα τους κάνουμε όλους εδώ. Τώρα δεν υπάρχει άλλος κάμεραμαν ή κάμερα woman, οπότε κάνω εγώ και το σκηνοθέτη, το Spielberg δηλαδή, για να μπορώ να δείξω τι και πού και πώς και με ποιον τρόπο. Εδώ πάλι σας δείχνω εδώ. Εδώ ξέρεις είναι που γίνεται συνήθως οι συγκεντρώσεις, οι εργατικές. Κάτω εδώ είναι, κατεβαίνει εκεί το, όχι, αυτό. Αυτή είναι η Αλεξάνδρας, από εδώ που είναι η Αλεξάνδρας, και κατεβαίνει κάτω εκεί πέρα που είναι τα κτίρια, είναι η διασταύρωση με την Πατησίων και κάτι περίπτερα εδώ στο πεδίο του Άρεως για να μπορεί να προσανατολιστεί κανείς. Και εδώ εκεί είναι τα ΚΤΕΛ λίγο πιο πέρα και εντάξει, εδώ είναι άτομα που κάνουν και είναι η κυρία που κάνει και τον κινηματογράφο εδώ. Οπότε θα την κινηματογραφήσω που κινηματογραφεί. Οπότε έχουμε σκηνοθέτρια εδώ που σκηνοθετεί τις καταστάσεις εδώ. Εδώ τα παιδιά που θα είναι στην πορεία. Εδώ είναι η μουσική για το ποδήλατο. Ο κόσμος του ποδήλατου. Εμείς γενικά εδώ πέρα θα έχουμε και πολύ κέφι όταν ξεκινάμε. Έχουμε και μικρά παιδιά και ακόμα μικρότερα τα παιδιά. Όλα όμορφα και ωραία για να κάνουμε το ποδήλατο. Το δικό μου το ποδήλατο είναι στα κάγκελα εκεί πέρα, το έθεσα εκεί για να μπορώ να κάνω και το σκηνοθέτη. Διαφορετικά θα κουβαλούσα και το ποδήλατο και την κάμερα και το μπλουζάκι που έχω εδώ στη πλάτη μου για να μπορούμε να πάμε ξέρω εγώ πού. Αλλά εντάξει, δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Αφήσω το ποδήλατο και βγάζω σε DVD πλέον αυτό το βιντεάκι. Εντάξει, θα είναι στο YouTube, θα μπορεί να το βλέπει ο κόσμος και να το χαρεί κάπως καλύτερα. Εδώ πάω πάλι και συνεχίζει και έρχεται ο κόσμος για την πορεία αυτή. Νομίζω πως είχαν πει γύρω στις 12, αλλά δεν βλέπω να ξεκινάμε 12. Θα ξεκινήσουμε πολύ πιο αργότερα. Τώρα πρέπει να είναι πολύ μετά τις 12. Για να δω τι ώρα είναι τώρα. Κοιτάξω και το κινητό μου τώρα αυτό. Είναι 12 και 13. Τουλάχιστον δεν είναι Παρασκευή 12 και 13.
Εντάξει, 12 και 13. Καλή ώρα τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε το κόσμο που έχει ανέβει, που τα συμμετέχει, με κράνους, πάντα με κράνους. Εντάξει, όχι απαραίτητος με κράνους πάντα, αλλά τέλος πάντων με κράνους. Βλέπω εδώ τα παιδιά που είναι. Βλέπω μία σκηνοθέτα εδώ που σκηνοθετεί. Είναι ο βασιλιάς απάνω που μας υποστηρίζει. Βλέπουμε τώρα και τα νερά και τέτοια, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα ακριβώς από πού θα πάμε όταν θα πάμε. Εδώ ανεβαίνουμε και τη μουσική εδώ πέρα. Βλέπεις, ποδήλατο και μουσική. Πού να είναι και μουσική. Πρέπει να ξεκινάμε. Πού πάμε εκεί. Α, σε λίγο. Α, όταν ξεκινάμε, θα ξεκινήσουμε από κάτω. Δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα, Πρώτη φορά έρχεσαι κι εσύ. Και εγώ πρώτη φορά έρχομαι. Βλέπεις. Θα το καταλάβει και... σίγουρα. Ναι. Κάποιος θα μας μιλήσει, θα μας λέει. Θα μας κάνει. Εντάξει. Ακόμα και εκεί. Βλέπουμε τον κόσμο εδώ πέρα. Που περιμένει. Ο μελλοντικός μικρός ποδηλάτης. Που έρχεται εδώ. Πάμε μαζί. Και τα παιδιά. Έτσι. Είναι μεγάλη η συγκέντρωση. Και σου λέω, συνεχίζει και έρχεται ο κόσμος. Εδώ, πάλι απάνω, ο κόσμος. Τώρα πρέπει να βγάλω και λίγο φωτογραφίες τώρα. Να βγάζω μόνο βίντεο. Ποιος θα κάνει playback. Τέλος πάντων, εδώ. Είναι ωραία πάντως. Είναι λίγο σκιά εδώ. Για να το κάνει, για να το καταλάβει καλά ο κόσμος εδώ. Τη σκιά. Και εδώ βλέπουμε το κόσμο. Yeah. Πού θα πάω, βρε παιδιά, αφού έχει τόσο πολλοί κόσμος. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό μπαμ στην Αθήνα. Το μπαμ όχι του αυτού στον αντένα που έκανε μπαμ, άλλο μπαμ ποδηλατικό που είναι διαφορετικό και πιο αποτελεσματικό. Γίνομαι και ποιητής, ομοιοκαταληξία. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε το κόσμο μας, τον κόσμο, το καλό, το κόσμο του ποδηλάτου. Ο κόσμος που αγαπάει την υγεία, ο κόσμος που σφυρίζει από υγεία, ο κόσμος που είναι πολύ υγιής και τι κάνει, η γυμναστική κάνει άσκηση και ο κόσμος που είναι και ωραία και όμορφος. Και... επειδή είσαι ποδηλάτης γι' αυτό. Πώς ποδηλάτης εμένα, βρήκε. Όχι, βγάζω όλους. Είναι εσένα. Ναι, αυτό. Έτσι. Είναι μια γυναίκα τώρα. Γυναίκα είναι όλο και κάτι θα πει. Εντάξει. Είναι και η κυρία εδώ. Όλους τους ποδηλάτες εδώ που περιμένουμε την έναρξη. Ατέλειωτη ώρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα την τελειώσω, γιατί είναι πάρα πολύ οι ποδηλάτες εδώ. Θα πάω μέχρι ένα σημείο μόνο και μετά θα ξαναεπιστρέψω κάτω, εκεί που είναι και το ποδήλατό μου. Βλέπετε, έχουμε διάφορα και τύπου ποδήλατου. Εδώ είναι ένα ποδήλατο που αποσυνδέεται, πώς το λέμε αυτό. Γίνεται και μικρό, μπορείς να το μεταφέρεις πολύ εύκολα όπου θέλεις να πας. Ακόμα και στο λεωφορείο τα πάντα. Και εδώ οτιδήποτε τύπο ποδήλατο που υπάρχει, μπορείς να το βρεις εδώ. Κάθε τύπο ποδηλάτης, κάθε τύπο άνθρωπο, όλοι οι υγιείς τους βλέπεις, είναι όλοι γυμνασμένοι, γιατί το ποδήλατο είναι ό,τι καλύτερο. Άντε να έχουμε πολλά ποδήλατα στην Αθήνα και να μπορούμε να κάνουμε τώρα, δεν ξέρω οι κυρίες άμα είναι και ποδήλατες και αυτές, αλλά καλό θα ήταν να ήταν και αυτές ποδήλατες. Αλλά τέλος πάντων, άντε, για εκεί δεν θα πάω μέχρι εκεί, θα κάνω εδώ μια στροφή δεξιά. Όχι, αριστερά. Μπορεί να είμαι αλήθωρος που βλέπω. Τώρα εδώ που θα, πώς θα κάνω. Δεξιά αριστερά. Περίμενε, πού είναι το δεξί μου χέρι. Εδώ είναι το δεξί μου χέρι. Εδώ είναι το δεξί μου χέρι. Αυτό είναι το αριστερό μου χέρι. Άρα άμα είναι να κάνω στροφή αριστερά, θα πρέπει να πάμε εκεί. Άρα κατάφερα, ρε. Έτσι. Κατεβαίνω προς τα κάτω τώρα. Ποιος έχει και μουσική προς τα πίσω. Α, ο ποδηλάτης με τη μουσική. Να το. Βλέπεις. Είναι ό,τι πρέπει. Εδώ. Το ποδήλατο έχει τα πάντα. Μουσική. Έχει και σάλσα. Άμα είναι να χορεύει σάλσα πάνω στο ποδήλατο, θα μπορείς να το κάνεις εδώ. Οπότε
Πρε παιδιά, είναι ωραίο να γίνουμε όλοι ποδηλάτες. Θα είμαστε όλοι εδώ τις Κυριακές, ας πούμε, και θα έχουμε ποδηλατοδρόμο στην Αθήνα και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, και αυτό γίνεται σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, ξέρω εγώ, Ρόδος και τέτοιες πόλεις. Νομίζω καμία δεκαπενταριά πόλεις. Είδα στο ποδηλάτης.gr, άμα θέλετε πληροφορίες για το τι γίνεται, εκεί στο ποδηλάτης.gr θα μπορείτε να δείτε τα περισσότερα πράγματα που μπορεί να σας βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα, να μάθετε περισσότερα το ποδήλατο. Να, ένας ποδηλάτης εδώ, ποδηλάτος νούμερο 1. Να, οι ποδηλάτες εκεί πέρα που κάθονται. Ναι, κάθονται και οι ποδηλάτες, δεν είναι μόνο πάνω στο ποδήλατο. Έχω έναν φίλο ποδηλάτης τρελό, αλλά αυτός είναι μεγάλων διαστάσεων. Κάνει, σήμερα πήγε στους αδερφούς, θα κάνει 200 χιλιόμετρα εκεί. Και υψόμετρο συνολικό, τα ανεβοκατεβάσματα 5.000 μέτρων. Υψηλότερα από τον Όλυμπο δηλαδή. Γιατί ο Όλυμπος είναι 2.919, άμα δεν κάνω λάθος, στην τελευταία περίπτωση που τσέκαρα, να ένας μικρός ποδηλάτης εδώ με τον μπαμπά, που θα είναι πολύ ωραία, εντάξει. Θα είναι μικρή ποδηλάτησα εδώ, πολύ ωραία. Θα είναι, εντάξει, ο κόσμος εδώ που το βλέπουμε. Και να, α, τι σου έλεγα για τον φίλο μου αυτόν, τον Αντώνη λέγεται, που κάνει και το μεγάλο ποδηλάτης, που θα κάνει το ανεβοκατεβάσματα αυτό, σύνολο 5.000 μέτρων στους Δελφούς. Μπας και θέλει και τους μάντες εκεί πέρα. Α, όχι τους μάντες, τις μάντισες. Γιατί έχω ακούσει ότι είναι ωραίες μάντισες στους Δελφούς. Ξάλλου δεν θα ήταν και τόσο φημισμένο, άμα δεν ήταν και όμορφες μάντησες. Τέλος πάντων, εδώ για σήμερα τώρα βλέπετε το κόσμο εδώ, το κόσμο μας, το κόσμο του ποδηλάτου που περιμένει εδώ και περιμένει το ξεκίνημα της πορείας. Ο βασιλιάς βασιλεύει πάνω στο θρόνο του και ο κόσμος περιμένει εδώ, ο βασιλιάς του ποδηλάτου θα έλεγα, γιατί είναι εδώ που είναι και οι ποδηλάτες. Και τους βλέπουμε όλους. Έλατε λοιπόν που ο κόσμος εδώ χαίρεται που είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να μπορεί να χαρεί το ποδήλατο. Όλος ο κόσμος είναι εδώ, όλος ο κόσμος θα έρθει σήμερα. Βλέπετε, ο κόσμος δεν είναι. Βλέπετε και μία ποδηλάτησα καλή εδώ, όλες τις ηλικίες και όλα τα χρώματα των ποδηλάτων. Ναι, και τα μικρά που θα γίνουν και αυτά ποδηλάτες. Και εδώ ανεβαίνω. Και εδώ κορίτσια. Όποιος θέλει και ωραία υγιεινά κορίτσια θα έρθει στους ποδηλάτες. Έρχεται ο κόσμος ακόμα. Έρχεται να μπορεί να συμμετέχει. Βλέπετε, είναι και εκεί οι ποδηλάτες. Αλλά δεν θα πάω μέχρι εκεί. Θα είμαι μέχρι εδώ. Γιατί εγώ είμαι ποδηλάτης. Δεν μπορώ να είμαι με τα πόδια συνέχεια. Όχι. Τα πόδια όχι. Θα κάνω το ποδήλατο. Αλλά το ποδήλατο τώρα πώς να το κάνω τώρα με την κάμερα στο χέρι. Δεν θα κάνω με την κάμερα στο χέρι. Θα βγάζω μέχρι ένα σημείο τους συνάδελφους ποδηλάτες. Και έτσι. Μέχρι εκεί πάει πάλι ο κόσμος που συνέχεια έρχεται για να μπορεί να συμμετέχει εδώ. Βλέπετε, το ποδήλατο είναι γυμναστική, το ποδήλατο είναι υγεία, το ποδήλατο είναι τα πάντα. Έρχεται ο κόσμος, τον βλέπετε. Έρχεται ο κόσμος για να συμμετέχει. Έρχεται ο κόσμος για να είναι μαζί μας εδώ στο ποδήλατο. Η όλη Αθήνα θα έπρεπε να έχει έρθει. Η όλη Ελλάδα θα έπρεπε να έχει έρθει. Στις διάφορες πόλεις που συμμετέχει ο κόσμος, στις διάφορες πόλεις, στις διάφορες πλατείες που πάει και συμμετέχει ο κόσμος, θα έπρεπε να είχαμε μαζευτεί όλοι. Να είμαστε εκεί, να μπορούμε να πάμε και εμείς όλοι, να δείξουμε στους άρχοντες, στις δυνάμεις που υπάρχουν, στις δυνάμεις του τόπου, ότι το ποδήλατο είναι σημαντικό, ότι το ποδήλατο τον αγαπάμε, ότι το ποδήλατο είναι η υγεία μας, ότι το ποδήλατο είναι η ζωή μας, ότι το ποδήλατο είναι το παν. Άμα υπήρχε ποδήλατο, θα σε όλο τον κόσμο καλούς δρόμους, καλούς πάντα για το ποδήλατο, θα ήταν ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει δηλαδή για όλοι μας. Βλέπετε οι ποδηλάτησες οι ωραίες, ότι όποιος κάνει ποδήλατο θα έχει τη θέα των θεών
που υπάρχουν εδώ, βλέπετε. Οποιονδήποτε τύπο θεάς υπάρχει εδώ, από τους ποδηλάτες, εδώ δεν μπορώ και να περπατήσω και καλά. Γιατί όλο ποδήλατο υπάρχει παντού. Τι να πω τώρα, με το ποδήλατο παντού, όλος ο κόσμος θα είναι και αυτός παντού. Γιατί ο κόσμος θα είναι με το ποδήλατο. Ο κόσμος θα μπορεί να χαρεί το ποδήλατο. Ο κόσμος θα είναι εδώ μαζί μας στην Αθήνα και ο κόσμος θα είναι ό,τι είναι, ό,τι πρέπει και ό,τι θα πρέπει να κάνει πάντα και πάντοτε, το ποδήλατο στη ζωή του, το ποδήλατο στη δουλειά του, το ποδήλατο στη διασκέδασή του, το ποδήλατο στις βόδες του, το ποδήλατο παντού. Ποδήλατο, παιδιά, ποδήλατο παντού. Εδώ γίνεται χαμός. Χαμός με ποδήλατο παντού. Χαμός όπου και να πας. Χαμός, χαμός, βρε παιδιά, χαμός. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα ο κόσμος. Δεν έχει τελειώσει. Έρχεται ο κόσμος. Έρχεται ο κόσμος για να κάνει το ποδήλατο. Να συνεχίσει να κάνει το ποδήλατο. Είναι το μικρό εδώ που κάνει και αυτό ποδήλατο. Εντάξει, κάνει ποδήλατο με τον μπαμπά. Είναι ό,τι πρέπει εδώ. Στην Αθήνα σου λέω θα γίνει ο χαμός. Είμαι σίγουρος ότι τα βίντεο που βγάζουν από άλλες πόλεις θα είναι το ίδιο καλά. Έρχεται ακόμα ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει τελειώσει ακόμα να έρθει. Άμα έχει, ναι. Βλέπετε η κυρία εδώ, η ποδηλάτησα, ο μικρός εδώ ο ποδηλάτης, όλοι εδώ με το ποδήλατο. Ωραία παιδιά, κουράστηκε και το χέρι μου. Έχω μόνο δύο χέρια. Τα έκανα και αλλαγή. Αλλά πάλι έχω κουραστεί. Δεν είμαι και επαγγελματίας κάμεραμεν, επαγγελματίας ποδηλάτης, ναι, επαγγελματίας κάμεραμεν, όχι. Να η κυρία με το ωραίο της ποδήλατο και το πράσινο το καπελάκι. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και εδώ συνεχίζουμε και ακόμα έρχεται ο κόσμος. Πω, τι να σου πω, έρχεται, παντού έρχεται ο κόσμος, έρχεται. Και ξαναερχόμαστε εδώ. Πού είναι τη μουσική για το ποδήλατο και πού χαιρόμαστε το ποδήλατο εδώ πέρα. Είναι και τα παιδιά της υγείας, οι εθελοντές. Πρέπει να δείξω και τους εθελοντές εδώ που είναι παιδιά της υγείας. Γεια σας κυρία ποδηλάτησα, πώς πάει? Μια χαρά. Θα χαρούμε σήμερα να σε δούμε να κάνεις το ποδήλατο σου γύρω γύρω στην Αθήνα. Μπράβο σου. Έτσι θα είμαστε όλοι μαζί. Μπράβο σου κυρία μου. Εντάξει. Και τα παιδιά της υγείας εδώ που θα μας υποστηρίζουν στις βόλτες που θα κάνουμε. Είναι το πάνω για μας αυτά τα παιδιά. Θα μας βοηθήσουν πολύ. Έχουν, δηλαδή θα είναι μια κινητή μονάδα πάνω στο ποδήλατο. Και η υγεία πάνω στο ποδήλατο είναι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μεταφορικά. Εν μέρη, επειδή θα είμαστε εμείς που θα κάνουμε και τη γυμναστική όλα μας και θα είμαστε υγιείς. Και η υποστήριξη για κάθε ενδεχόμενο της των ατόμων που έχουν τις γνώσεις της υγείας.